Καλώς ήρθατε στο Φωτογραφόν. Χάσαμε στο Λος Άντζελες. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δύο χρονικά σημεία τα οποία εγώ ξεχωρίζω. Το πρώτο είναι στην δεύτερη περίοδο, σε ένα σημείο στο οποίο ούτε ο LeBron James ούτε ο Anthony Davis έπαιζαν. Εμείς είχαμε μια διαφορά 10 πόντων και δεν καταφέραμε να την αυξήσουμε. Εκεί πέρα, ναι, πολύ απογοητευτικά οι Lakers μείωσαν τη διαφορά χωρίς να έχουν ούτε τον LeBron James ούτε τον Anthony Davis να παίζουν. Και το δεύτερο φυσικά σημείο στο οποίο εκεί κρίθηκε το αποτέλεσμα, η νίκη, η ήττα. Ήταν στην αρχή της τρίτης, με τους πενταδάτους εμείς, με τους πενταδάτους αυτοί. Κάνανε ένα σερί 18-0, δηλαδή δεν πετύχαμε κανένα πόντο για περίπου 10 επιθέσεις. Και ναι, μετά δεν καταφέραμε, όσο και να προσπαθούσαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολλά λάθη. Οι Lakers είχαν παραπάνω επιθετικά rebound από εμάς, παραπάνω τάπες από εμάς, παραπάνω κλεψίματα από εμάς. Είχαν και 18,8% στα τίποτα οι Lakers. Οπότε ναι, αντί να ψάχνουμε να βρούμε τώρα τρόπους με τους οποίους εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι, ας κοιτάξουμε αυτό το 18% στα τρίποντα και ας πούμε ότι πάλι καλά που το χάσαμε με όλες 10-11 πόντους διαφορά. Δεν ήταν καλός ο Χρήστος, δεν ήταν καλός ο Ερίκος, ούτε ο Μάθιος ήταν καλός. Καλός ήταν ο Ντιβιτσέντζο, ο οποίος ήρθε από τον Μάγκο, και ο Γιάννης, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καλύτερο παιχνίδι από τον Γιάννη, όμως έκανε και ο LeBron James αλλά και ο Anthony Davis. Αυτοί οι δύο, ναι, στην αρχή είχε ένα πρόβλημα με τα foul ο Anthony Davis, γι' αυτό έπαιξε μόλις 29 λεπτά. Αλλά ναι, αυτός και ο LeBron James ήταν καλύτεροι. Καλύτεροι από τον Γιάννη σε αυτό πέρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πριν από τα δικά μου, να δούμε και στα σχόλια τι ακριβώς γίνεται. Το Red Black λέει για το άθλιο κουρτσάρισμα του Μιχάλη. Ο Γιώργος λέει ότι είναι θέμα για τον Chris όταν δεν μπορεί να ξαμακαριστεί τόσο εύκολα. LeBron James και ο Davis έκαναν πάρτι κάτω από το καλάθι. Η άμυνα μας δεν είναι φοβερή. Επίσης, ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα με τον Μπλέτσο και με τον Μίτλτον, είναι αδύνατο να πάρουμε, το αφήνω αυτό εδώ πέρα για να υπάρχει. Λοιπόν, ήταν νομίζω με διαφορά για εμένα προσωπικά το παιχνίδι το οποίο με προκάλεσε τα χειρότερα συναισθήματα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούσε να κοιμηθεί σκόλες, έτσι, γιατί είχε όντως ήδη ξημερώσει εκεί 8.30 ώρα. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, έτσι να ησυχάσει λιγάκι, οπότε σου την πήρε σερή την ημέρα και σου την διέλυσε. Να πούμε και τα μη σημαντικά. Τα μη σημαντικά είναι οι σχολιαστές στο ESPN, κάτι πρώην προπονητές οι οποίοι δεν έχουν επαφή. Είναι σαν να έρχεσαι σε μένα και να μου λες: έλα να περιγράψεις Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Δεν τις ξέρω αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή τι να περιγράψω. Κάτι το ίδιο έχει και ο Βανγκάντι με τον Τζάκσον. Δεν τις ξέρουν τις ομάδες. Δεν τις ξέρουν τις ομάδες και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρρώστια όχι με μόνο μία ομάδα όπως εγώ, έχουν αρρώστιες με 30 ομάδες. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε με τους εκφωνητές. Πάμε στον τρόπο παιχνιδιού των Lakers. Είναι, είναι ένα συγκεκριμένο play το οποίο γίνεται, είναι pick and roll. Αλλά το roll που κάνει ο παίκτης, ο οποίος κάνει το screen, δεν είναι roll για να πάει να σκοράρει, είναι roll για να πάει να αγκαλιάσει ή να σμπρώξει ή γενικά να, να βοηθήσει το συμπαίκτη του, που είναι συνήθως ένα θηρίο small forward, είτε ο Jaylen Brown είτε ο LeBron James, για να πετύχει το καλάθι. Δεν μ' άρεσε αυτή η κίνηση. Την έκανε γύρω στις 5 φορές ο JaVale McGee για να καρφώσει ο LeBron James. Την είδα μία, εντάξει, την είδα δύο. Όταν τη βλέπεις 5-6 μετά, ναι, εγώ εκνευρίζομαι, δεν ξέρω. Κάποιοι άλλοι το βλέπουν αυτό εδώ πέρα. Το κάνει και ο Tice στους Celtics, όχι μόνο ο JaVale McGee. Εγώ τη βλέπω αυτήν εδώ πέρα την κίνηση και δεν μπορώ. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, έχω μία αλλεργία σε αυτήν εδώ πέρα τη συγκεκριμένη κίνηση και την είδα 5-6 φορές. Οι διαιτητές απογοήτευσαν και εκνεύρισαν. Ναι, εμείς τώρα, σαν εμείς που δεν είμαστε, εγώ, εμείς που δεν είμαστε ακριβοδίκαιοι, έχουμε μια κάποια συμπάθεια για τους Bucks, έχουμε και μια αντιπάθεια για τους Lakers, οπότε δεν είμαστε ιδανικοί έτσι ακριβοδίκαιοι 50-50. Εμείς που δεν είμαστε λοιπόν, έχουμε να λέμε για τα σφυρίγματα τα οποία έτσι πήγαν εναντίον μας. Κάποιος ακριβοδίκαιος, κάποιος ουδέτερος, ναι, θα πει ότι εντάξει και οι Bucks δέχτηκαν ευνοϊκά σφυρίγματα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι, ναι, δεν είναι το θέμα αν ήταν ευνοϊκά ή μη τα σφυρίγματα για μία ή μία άλλη ομάδα. Το θέμα είναι ότι τα σφυρίγματα ήταν άθλια. Ήταν άθλια τα σφυρίγματα. Οι διαιτητές πρώτα σφύριζαν και μετά έλεγαν: όχι, τώρα σε ποιον να δώσω φάουλ. Δηλαδή, το πιο σοβαρό και το πιο δυσάρεστο αθλητικό γεγονός ήταν φυσικά ο τραυματισμός του Γιάννη. Ο Γιάννης έπεσε, σηκώθηκε μετά βέβαια και συνέχισε το παιχνίδι. Δεν ήταν στο 100%, αλλά μπράβο το που σηκώθηκε και συνέχισε το παιχνίδι. Θα κάνει, όπως μας λέει εδώ πέρα, ο Woods ένα MRI, μια εξέταση για να δούνε αν υπάρχει κάτι. Μάλλον υπάρχει, δεν ξέρω, είμαι απεσιόδοξος και λέω ότι μάλλον υπάρχει κάτι. Και δεν έχουμε απλά τον τραυματισμό του αγαπημένου μας παίχτη, έχουμε και έναν ιό. Δεν ξέρω αν δεν είχες ασχοληθεί, άμα δεν είχες ακούσει για τον ιό που κυκλοφορεί και έβλεπες μόνο NBA, τώρα που και μόνο NBA βλέπεις δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτό.
να τώρα πληροφορηθείς από το τι γίνεται στον πλανήτη. Όπως λέει εδώ πέρα ο Σαμς, λέει ότι το NBA σκέφτεται για αγώνες που θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών, όπως έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται στην Ιταλία, και άλλα μέτρα υπάρχουν, να κάνεις τους αγώνες στα playoff best of 5 αντί για best of 7, να μπουν 8 ομάδες αντί για 16 ομάδες στα playoff, δεν ξέρω. Ναι, το σημαντικό βέβαια δεν είναι το τι θα γίνει στα playoff, το σημαντικό είναι τι θα γίνει με τον ιό, ο οποίος υπάρχει, είναι πραγματικότητα και να κινδυνεύει, θέτει σε κίνδυνο και τη δικιά μας τη ζωή, αλλά και την ζωή των αγαπημένων μας. Οπότε δεν νομίζω να δω το παιχνίδι με τους Phoenix Suns, στο οποίο δεν θα παίξει ο Γιάννης. Θα περιμένω έναν τύπο ο οποίος βλέπει τα παιχνίδια και κάνει ένα έτσι σύντομο review μετά. Όχι, αυτός είμαι εγώ. Μάλλον, εντάξει, μάλλον θα το δω το παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με τον Γιάννη και, ναι, και με τον ιό. Ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο στήμα αυτό. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούμαι τον έλεγχο.